Πώς τα ακούτε όλα αυτά τώρα από πλευράς Επιτρέψτε μου να σχολιάσω καταρχάς τη ρίση του κύριου Καραγκούνη, ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτές τις καταστάσεις. Μου θύμισε το ανέκδοτο με το Χότζα, όταν έμαθε το γάιδαρό του να μην τρώει και τελικά αυτός ψόφισε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση μεταφέρει τις ευθύνες στις πλάτες των εργαζόμενων, ενώ δεν παίρνει μέτρα προστασίας των εργαζόμενων. Συμφωνείτε δηλαδή με τη αργία της Δευτέρας, ας πούμε? Όχι, εμείς δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε πολύ συγκεκριμένα την τοποθέτηση του ΚΚΕ, γιατί δεν είναι μόνο η Δευτέρα, είναι και άλλες μέρες. Ακριβώς. Είναι οι μέρες οι οποίες υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή για θερμοκρασίες πάνω από 38 βαθμούς, παράδειγμα, δεν πρέπει να γίνονται εξωτερικές εργασίες. Mm-hmm. Πρέπει να σταματάνε οι εξωτερικές εργασίες. Ή σε άλλους χώρους όπου υπάρχουν υψηλές καταστάσεις. Mm-hmm. Λόγω του καύσωνα. Μέτρα προστασίας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς. Μέτρα αποσυμφόρησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί πρέπει να αποτελέσουν το έργο τους για να επιβλέπουν την τήρηση αυτών των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων στους χώρους δουλειάς. Άρα δηλαδή ένα συνολικό πακέτο μέτρων που την κύρια ευθύνη, την πρώτη ευθύνη την έχει το κράτος στο να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζόμενων, ναι, αλλά και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, όπως για παράδειγμα για τις μεγάλες ηλικίες, για τους ευάλωτους. Υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες στον Δήμο που μπορεί ακριβώς, να καταφύγει κάποιος. Πρέπει να πολλαπλασιαστούν αυτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες για να μπορούν ακριβώς να ανταποκριθούν στις ανάγκες που υπάρχουν. Είναι μια σειρά, δηλαδή ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων το οποίο πρέπει να πάρθει, γιατί με τα ζητήματα απλά και μόνο μια αργία δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αυτά. Είναι, κοιτάξτε, μια βολική αντιπαράθεση και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα κάθε φορά με διάφορες αφορμές, υπαρκτές ή λιγότερο υπαρκτές. Και από αυτή την άποψη, για να συγκαλύψουν ακριβώς τη συμφωνία τους σε βασικά ζητήματα, στις στρατηγικές επιλογές τις οποίες κάνει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα σήμερα η συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψη που θα είναι σε λίγη ώρα στη Βουλή, όπου επί της ουσίας διαμορφώνει το νέο πανευρωπαϊκό μνημόνιο σε βάρος των εργαζόμενων και των λαών όλης της Ευρώπης και ταυτόχρονα χρηματοδοτεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για τους επενδυτικούς σχεδιασμούς και τη θωράκιση της κερδοφορίας τους, διαμορφώνοντας συνθήκες μιας ανάπτυξης αβέβαιης αλλά και πάνω απ' όλα άδικης σε βάρος των αναγκών των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων. Και σε αυτήν ακριβώς τη λογική και τη στρατηγική συμφωνούν και οι δύο, που θα είναι η επόμενη μέρα. Από αυτή λοιπόν την άποψη και με το πόθεν έσχεση και τη συζήτηση στην οποία γίνεται, εντάξει, το ΚΚΕ είναι καθαρό. Και οι βουλευτές του ΚΚΕ δίνουμε το σύνολο της βουλευτικής αποζημίωσης στο κόμμα, και όλοι οι βουλευτές του ΚΚΕ, τα μέλη του ΚΚΕ, αμείβονται με το μισθό του επαγγελματικού στελέχους, δηλαδή τα 800 ευρώ το μήνα, και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος. Η διαφορετική καταγραφή όμως των εσόδων στα απόσταν ενίσχυση, των εικόνων εισοδημάτων στα απόσταν ενίσχυση, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστή και οι υπόλοιποι βουλευτές δηλώνουν το σύνολο τη αποζημίωση και όχι ένα μέρος. Η αλήθεια είναι τώρα.